Χιλιάδες υποστηριχτές του Λούλα ντα Σίλβα συγκεντρώθηκαν στο Σάο Πάολο έξω από τα γραφεία του συνδικάτου, από το οποίο αναδείχθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας. Ο Λούλα ντα Σίλβα ιτήθηκε δικαστικά και στις δύο τελευταίες του εφέσεις για αναστολή της ποινής κάθερξης 12 ετών. Παρ' όλα αυτά αρνείται να παραδοθεί στις αρχές και παραμένει μαζί με την Ντιλμα Ρούσεφ, τη διάδοχό του στην εξουσία, κλεισμένο στα γραφεία του συνδικάτου. Ο Λούλα ντα Σίλβα υποστηρίζει πως η καταδίκη του είναι σχεδιασμένη από τους αντιπάλους του, ώστε να μην μπορέσει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. Από την άλλη, οι χιλιάδες υποστηριχτές του λένε πως υπήρξε ο καλύτερος πρόεδρος που είχε ποτέ η Βραζιλία.